Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συσύντροφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, ως έχοντας την τιμή να είμαι υποψήφιος βουλευτής του Δυτικού Τομέα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στην ομιλία του Γραμματέα της Σχετικής Επιτροπής του συντρόφου Δημήτρη Κουτσούμπα, θα αναλυθεί η πολιτική κατάσταση των τελευταίων χρόνων, καθώς και η σημερινή πολιτική συγκυρία που προκύπτει και ειδικότερα μετά από καταιγιστικά και εγκληματικά γεγονότα, με την ευθύνη και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων ή μάλλον συγκυβερνήσεων και ανίερων συμμαχιών στο ματωμένο βωμό του κέρδους των λίγων σε βάρος των πολλών, δηλαδή του λαού. Θα ήθελα λοιπόν, για να μην κουράσω, να αναφερθώ σε δύο σημαντικά ζητήματα. Καταρχήν, στον χώρο της υγείας, στον οποίο ανήκω ως εργαζόμενος, το έργο της διάλυσης του δημόσιου χαρακτήρα της το παρακολουθούμε και το ζούμε ως εργαζόμενοι από τη θέση του καθαριστή μολυσματικών αποβλήτων, του τραυματιοφορέα, του νοσηλευτή, του γιατρού και κάθε εργαζόμενου από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του 81 μέχρι και τη σημερινή κυβέρνηση. Η δωρεάν και προσφερόμενη δημόσια υγεία, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι κεκτημένο και αναφέρεται το δικαίωμα του λαού και των αναγκών του, γιατί ο ίδιος ο λαός το στήριξε με την εισφορά του, τη φορολόγησή του και τους αγώνες του. Αντί γι' αυτό, έχουμε υποστελέχωση, εγκληματικά ανεπαρκέστατες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξευτελιστική μείωση μισθών, ελλείψεις βασικών υποδομών υποστήριξης όπως μονάδες εντατικής θεραπείας και τελικά όλα αυτά εις βάρος της λαϊκής υγείας. Πρόσφατο εγκληματικό και τραγικό παράδειγμα ήταν η εντόπιση της πανδημίας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη προσέφυγε σε συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνεργασία και ξεπούλημα της δημόσιας υγείας σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ιδιωτικής υγείας, ένα διαδρού βαλαντίου από τη στεγνή τσέπη του λαού, αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού. Η υποτιθέμενη αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, το μόνο που είχε να προτείνει ήταν υπουργός υγείας κοινής αποδοχής και το γνωστό «θα λογαριαστούμε μετά». Όλα αυτά και πολλά άλλα που δεν αποτελούν καθόλου λεπτομέρειες για το δικαίωμα στη δωρεάν και δημόσια υγεία δεν είναι πλακίτσα καφενείου. Και φτάσαμε μόλις μια εβδομάδα πριν στην εγκύκλιο πανικού της αναπηρώτριας Υπουργού Υγείας της κυρίας Γκάγκα περί εφημερίας τομέα των νοσοκομείων λόγω μαζικών παρετήσεων ειδικευμένων γιατρών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το απέσυρε όμως ένα 24ωρο κάτω από την πίεση της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Οι θέσεις του ΚΚΕ έχουν εκφραστεί, εκφράζονται και παλεύονται καθημερινά στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε κάθε χώρο δουλειάς, μέσα στην πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών, των γιατρών, των εργαζόμενων στα νοσοκομεία και τις άλλες μονάδες υγείας. Δύο λόγια για τον ιδιωτικό τομέα υγείας σε σχέση με την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Λένε, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αυτή είναι η λογική των μεγάλων επιχειρηματιών υγείας και φυσικά έχουν σε εισαγωγικά το δικαίωμα να το κάνουν μέσα στο ανθρωποφάγο καπιταλιστικό σύστημα, εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο που τους τον προσφέρει όμως στο πιάτο κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε η μέχρι τώρα, είτε όποια προκύψει στις 22 του Μάη. Η αναφορά βέβαια στις εργασιακές συνθήκες των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα δείχνει το πραγματικό πρόσωπο του καπιταλισμού. Χαμηλή μισθή, επισφάλεια, τομοκρατία, εξαλλητικά ωράρια και όποιος αντιδράσει για τα κεκτημένα δικαιώματά του θα δει την πόρτα εξόδου του μαγαζιού, γιατί μαγαζί είναι για αυτούς, την επόμενη στιγμή, ακούγοντας μάλιστα και το χλεβαστικό σχόλιο στο καλό, για τη θέση σου περιμένουν άλλοι 500. Η δημόσια και δωρεάν υγεία είναι δημόσιο αγαθό και δεν κοστολογείται. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και μόνο με ένα ισχυρό κουκουέ στη Βουλή και στο λαό μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την τελική ανατροπή για να έρθουν στο επίκεντρο οι σύγχρονες ανάγκες του λαού. Συνεχίζοντας λοιπόν από εδώ, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες πολιτικές τακτικές των λεγόμενων ευκαιριακών οπορτουνιστικών δυνάμεων της ευρύτερης αποκαλούμενης αριστεράς. Για πολλές δεκαετίες εξελίσσεται στο παγκόσμιο, θα έλεγα, αριστερό κίνημα,
μια πολυδιάσπαση σε σχέση με την τακτική αλλά και τη στρατηγική του χώρου. Και πολλοί πιστεύουν αυτό είναι, ότι αυτό είναι ένα σημείο αναμενόμενο γεγονός, γιατί η αριστερά από τη φύση της είναι ζωντανός οργανισμός. Και όπως λέει και το τραγούδι του Μίλτου, πέτρα που κυλά ποτέ δεν χορταριάζει. Την τελευταία 30ετία ειδικά παρατηρούμε να δημιουργούνται στην ασπισμή πολλών δυνάμεων μέτωπα για την ανάκαμψη του εργατικού κινήματος, καθώς και σε κάθε συνθήκη να προκύπτουν και χώροι ως διάτροντες αστέρες, οι οποίοι φαινομενικά βέβαια χωρίς πολιτική συγκρότηση, νομοτελειακά είναι εθνησυγενείς. Χώροι που ανακαλύπτοντας ότι συμφωνούν σε πέντε σημεία, δένονται σε ένα άλλες φορές άρμα που θα τους δώσει την ευκαιρία να καταλάβουν μια βουλευτική έδρα, φαινόμενο συνεργασίας ΛΑΕ μέρα 25 σήμερα, Ανταρσία, Ενωτική Κίνηση ΚΑΠΑ Σχέδιο ΑΡΑΝ κλπ. Ή μοναχικοί χώροι για να καταγράψουν παρουσία και ένα εκλογικό ποσοστό. Οι μεν δεμένοι στο άρμα σέρνονται σαν τον Έκτορα, γιατί τα άλογα του άρματος δεν είναι εκπαιδευμένα να υπακούν σε πολλούς αναβάτες. Οι δε μοναχικοί καβαλάριδες βλέπουν μέσα από το περιορισμένο οπτικό τους πεδίο μόνο το μικρό κοσμό τους. Δυστυχώς για το λαϊκό, εργατικό και επαναστατικό κίνημα, αλλά και για τους ίδιους, λειτουργούν ως αναχώματα στην εξέλιξη του πραγματικού κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, φτάνοντας πολλές φορές σε όρια επικίνδυνα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε, κάτι που δεν είναι της παρούσης, τι και ποιος γεννά αυτά τα αναχώματα. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί και έχουμε τη διάθεση να συζητήσουμε με κάθε καλόβουλο αγωνιστή. Όμως σήμερα, για πολλούς προοδευτικούς ανθρώπους, οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο ώστε να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Για παράδειγμα, η στάση που κράτησε το ΚΚΕ απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία αποτέλεσε κριτήριο για πολλούς ανθρώπους που το προηγούμενο διάστημα έκαναν διαφορετικές επιλογές από το ΚΚΕ. Δηλαδή, τη στιγμή που πολλές από αυτές τις δυνάμεις, είτε ανοιχτά είτε συγκεκαλυμμένα, διάλεγαν στρατόπεδο ληστών, την ίδια ώρα το ΚΚΕ μπήκε μπροστά, ανέδειξε τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου, διαλέγοντας την πλευρά του αγώνα και της αλληλεγγύης για τους καταπιεσμένους λαούς όλου του κόσμου. Αυτό λοιπόν που είναι της παρούσης και σε αυτή τη βάση το ΚΚΕ κάνει ένα πλατή κάλεσμα, είναι ο κάθε αγωνιστής, κάθε άνθρωπος που έχει ριζοσπαστικές ιδέες, κάθε προοδευτικός και αριστερός να σκεφτεί ότι σήμερα είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα ισχυρό αντίπαλο δέος στη βαρβαρότητα. Σήμερα μπορεί να γίνει μια κρίσιμη επιλογή που μπορεί να κάνει τη διαφορά και αυτή είναι η συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι εμείς με δύναμη ψυχής, υπομονή, επιμονή και σημαία μας τον ίδιο το λαό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Πάμε λοιπόν με ελπίδα και μάχη μέχρι τη λαϊκή εξουσία με ενισχυμένο και δυνατό ΚΚΕ στους δρόμους και στη Βουλή. Σας ευχαριστώ.